εγκατασταθεί στο χωριό μας μια τέτοια παρδαλή. Πώς θα ζήσει εδώ πέρα, τι δουλειά θα κάνει? Μπορεί να είναι παρδαλή, αλλά φοβάμαι ότι θα κάνει δουλειά μονόχρωμη. Συγκεκριμένα, κόκκινη. Τι εννοείς, Δήμαρχε? Αυτό το σπίτι που κληρονόμησε, βλέπω να του βάζει απ' έξω κόκκινο φωτάκι. Πολύ ταραχτήκαμε με αυτά που μας είπες, Δήμαρχε. Δεν έχει θέση στο χωριό μας μια τέτοια παστρικιά. Επειδή ακριβώς δεν έχει θέση, θα την αναγκάσουμε να φύγει. Να φύγει, να φύγει. Δεν θα κάνουμε το πρότυπο χωριό μας Σόδομα και Γόμορα. Ναι, όμως έχουμε το δικαίωμα. Βεβαίως και έχουμε το δικαίωμα, Πάτερ. Αν πρόκειται να διαφυλάξουμε τα χρηστά ήθη, εσύ πρώτος πρέπει να είσαι θεματοφύλακας των ηθών. Κανείς μας δεν θα δώσει γη και είδωρ ούτε σε αυτήν ούτε στο εξωγαμό της. Ναι, όμως στο Ευαγγέλιο υπάρχει και αυτή η περικοπή του Χριστού με τη Μιχαλίδα. Αυτή η περικοπή να περικοπεί. Πού πάμε, βρε μαμά? Και πού πάμε, αγάπη μου, φτάσαμε, ορίστε. Αφού περιμέναμε 2 ώρες για να περάσει η οφορία. Τέλος, καλό, όλα καλά, έλα. Πού το βλέπεις το παρνά? Ε, γιατί δεν σ' αρέσει? Για να αρχίσουμε να βλέπουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Γιατί το χωριό μας πανέμορφο είναι. Η διαδρομή, με τις ελιές, με τα πεύκα. Γενικά με το φόβο στα δέντρα ήταν, Δέντρα είδαμε. Ανθρώπους δεν βλέπω. Σωστό και αυτό. Τι ώρα είναι, παιδί μου, πέντε. Με τις κότες κοιμούνται αυτοί. Α, να κάτι ξενύχτιδες. Γεια σας, καλή μου άνθρωποι, συγγνώμη, μπορώ να σας... Θα σας πω λίγο. Καλέ! Καλέ, τι πάθανε, καλέ. Αχ, κοίτα μια γραφική χωριάτα. Συγγνώμη, κυρία. Κυρία. Δεν θέλω τίποτα να σας ρωτήσω. Δεν είμαστε καλά. Τέλος πάντων, για πάμε από εδώ. Κάποιον θα βρούμε να ρωτήσουμε όταν το σπίτι μας. Καλησπέρα σας. Γεια σας, θα σας ρωτήσω κάτι. Θέλω μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Μαμά, εδώ είναι νερό γέρο του Μωριά. Δεν ξέρω, αγάπη μου, τι έπινε ο γέρο του Μωριά, πάντως αυτός ο γέρος ήπια τα μίλη το νερό. Έλα, πάμε. Έρε, παιδί μου. Α, θέλω μια κυρία. Σας παρακαλώ, καλησπέρα. Κυρία. Κυρία. Άρα, παιδί μου, πάμε. Μαμά, σε αυτό το χωριό οι άνθρωποι είναι τρελοί. Όχι, μόνο εγώ είμαι τρελός. Γι' αυτό με λένε και τρελαντώνει. Ο τρελός τρέλα δεν έχει και χαρά στον που την έχει. Μουρ, τρελός, ξετρελός, μόνο εσύ μου έκαθες, με σένα θα πορευτώ. Μήπως ξέρετε, καλέ μου άνθρωπε, πού είναι το σπίτι και το μαγαζί της συγχωρεμένης Βασιλικής Μιχαλοπουλού? Το σπίτι της Βασίλενας δεν ξέρω. Ποια μετάζει κάθε μέρα εμένα? Η Βασίλενα? Όχι, σταμάτενα. Αλλά έμεινε δίπλα στη Βασίλενα. Μα φοβάμαι. Άντε, καλέ που φοβάσαι. Μήπως, καλέ μου τρελαντώνη, μπορείτε να μας πάτε μέχρι το σπίτι Μπουρδούμ? Πολύ ευχαρίστω. Follow me. Και θα μείνει στο σπίτι της τρελοβασίλειας? Όχι, δεν θα μείνει. Τι σου λέω τόση ώρα? Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην μείνει. Θα τη διώξουμε την ξεδιάντροπη. Εσύ είσαι δήμαρχος, αδερφέ, εσύ ξέρεις. Εγώ πρέπει να πηγαίνω τώρα. Υπό θα πεταχτώ στο φούρνο να πάρω ψωμιά και με έχεις 1/4 και μου μιλάς. Το μαγαζί έχει μείνει μόνο του. Ο Βατζέας που είναι? Στο μαγαζί. Τότε πώς έχει μείνει μόνο του το μαγαζί? Μα ο άντρας μου δεν λειτουργεί σαν καφετζής, λειτουργεί σαν πελάτης. Κάθεται όλη μέρα και παίζει πρέφα. Δεν το έχει πάρει πρέφα? Μη μου αρχίσεις πάλι την κρίνια για το γάμο σου. Έχω σοβαρότερα προβλήματα να ασχοληθώ. Κινδυνεύει η τάξη και η ηθική του χωριού μας. Αφού κόπτεσαι τόσο για την ηθική, γιατί δεν τον βάζεις πόστα που μου τα φοράει με τη χείρα στο μεγαλοχώρι? Αυτός είναι άντρας. Άντρας και ανήθικος, πάει στα κομμάτια. Αλλά γυναίκα ανήθικη είναι φοβερό. Είχε, παιδί μου, σου λέω, τους μυρούς της, ακάλυπτους μέχρι λίγο ακόμη και θα βλέπα το σημείο G της. Έλα τώρα, βρε αδελφέ, υπερβάλλεις. Το σημείο G της δεν θα μπορούσες να το δεις, αφού είναι πολύ μέσα, δεν φαίνεται. Σταυρούλα. Συγγνώμη. Σταυρούλα. Πού ξέρεις εσύ τα σημεία G? Ένα βράδυ που με είχε παρατήσει ο Φατζές να πάει στη χείρα, έκατσα μόνη μου στην τηλεόραση και έβλεπα το Θανάσκητη. Δεν θέλουμε στο χωριό μας Θάνους ασκητές. Θέλουμε ασκητές σκέτους. Κοντά, κοντά. Α. Αυτό είναι. Αυτό. Ναι. Πώς σου φαίνεται, Βαλιά? Θέλουμε να γυρίσουμε στην Αθήνα. Τώρα γιατί το λες αυτό? Εγώ το βρίσκω πολύ γραφικό.
Κύριε Τρελαντώνη, ευχαριστούμε πολύ που μας φέρατε. Το κλειδί είναι μέσα στη γλάστρα. Α, ωραία. Φεύγω και αφήνω δύο κυρές. Μάνα και τη γατέρα. Η μάνα είναι Πέρδικα. Η κόρη Περιστέρα. Στο καλό. Για να δούμε. Για να δούμε τώρα τα έπιπλα που κληρονομήσαμε. Ο Χριστός και η Παναγία. Α, μην δίνει σημασία, μου κλίτσα. Εδώ. Σκονίτσα. Αχ, κοίτα αυτό. Τι παλιατζούρες. Σε πληροφορώ ότι τα παλιά έπιπλα είναι μόδα. Vintage. Τα διαβάζεις περιοδικά, παιδί μου. Εγώ διαβάζω τη Σούπερ Κατερίνα. Κάτσε να δούμε τα άλλα δωμάτια. Άστο καλύτερα. Νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Τα βλέπουμε κι αύριο. Α, κοίτα αυτό. Αυτό κι αν είναι vintage. Ξέρεις πόσο πιάνει αυτό στο μοναστηράκι. Θεωρείται αντίκα, παιδί μου. Εγώ το βρίσκω απέσιο. Καλά τώρα, εσύ αποφασισμένη τα βρίσκεις όλα απέσια. Ξέρεις τι ωραίους ύπνους θα κάνουμε εμείς οι δυο σε αυτό. Κοίτα πόσο αναπαυτικό είναι. Α! Πώς είναι, μαμά. Είναι αναπαυτικό. Κόφτο, βαλιά. Δεν θέλει τίποτα, βρε. Ένα καλό στερεωματάκι θέλει. Θα το φτιάξουμε αύριο. Σήμερα θα κοιμηθούμε στροπατσάτα. Δεν κακό. Μαμά, κρυώνω. Κρυώνεις. Μα, κανένα πρόβλημα. Υπάρχει ηλεκτρική σόμπα. Μπρίζα. Να το βρε κουτό, μην ανησυχείς. Λειτουργεί, είμαστε ακόμα στον πολιτισμό. Α! Τι είπε η μαμά Πατατίνα, ότι βρισκόμαστε ακόμα στον πολιτισμό. Ίδιο ο πατέρας σου είσαι. Μανουήλ, Μανουήλ, ξύπνα. Ξύπνα, νεαρέ, επτά πήγε η ώρα. Άντε, δε, ξύπνα. Ξημερώνει η αυγή δροσάτη με το πρώτο της πουλί. Λες και κράζει τον εργάτη στη φιλόπονη ζωή. Ποιος το έγραψε αυτό? Άσε μου, μπαμπά, να κοιμηθώ. Από πριν πάλι τι ξέρουμε. Είστε από την πόλη νιός πραγματευτής με διαλεχτή πραμάτια. Συνέχισε. Νιστάζω. Να ξενιστάξεις. Ξέρεις τι τυχερός είσαι που έχεις πατέρα που φροντίζει την πνευματική σου καλλιέργεια. Έλα, γόρι μου, σήκω να μελετήσουμε, έλα. Αφού αύριο αρχίζει το σχολείο. Ακριβώς. Θέλω να πας προετοιμασμένος. Πόσες ώρες έχει η μέρα? 24. Τσίμα τσίμα μας φτάνουν για να ανακεφαλιώσουμε όλη την περσινή χρονιά. Μέχρι αύριο το πρωί θα διαβάζουμε, στο λέω. Περιέμβρε, δεν είσαι πατέρας. Είσαι τέρας. Έλα, καμάρι μου, σήκω να φας το πρωινό σου. Συγγνώμη, του φέρεις πρωινό στο κρεβάτι? Τι το περάσετε εδώ πέρα, ξενοδοχείο? Απαιτώ στρατιωτική πειθαρχία. Στο Κολοκοτρονίτσι βρισκόμαστε. Οι γενναίοι του Κολοκοτρόνη πέρανε πρωινό στο κρεβάτι. Έτσι νίκησαν το δράμα, λέει. Ναι, αλλά το παιδί δεν είναι στρατιώτης και εδώ δεν είναι στρατόπεδο. Λανθάνεις. Και επειδή είσαι απίθαρκη, πήγαινε αμέσως να καθαρίσεις τις καλλιόπες. Περίανδρε, μπορεί να δίνεις διαταγές σε όλο το χωριό, αλλά σε μένα αυτά δεν πιάνουν. Εγώ σε έχω μεγαλώσει. Αφού λοιπόν με έχεις μεγαλώσει, πες τον Εμμανουήλ τι ώρα ξύπναγα όταν ήμουν παιδί. Ξύπναγα ή δεν ξύπναγα 6 ώρα το πρωί? Ναι, αλλά εσύ δεν ήσουν φυσιολογικό παιδί, ήσουν νευρωτικός. Γι' αυτό κάθε πρωί αντί για γάλα σου δίναμε χαμομήλι. Μπας και ηρεμείς. Έλα, γόρι μου, έλα να πάρεις το πρωινό σου. Τα σία αρκετά είπες. Πήγες στην κουζίνα. Και όσο μεγαλώνεις γίνεσαι χειρότερος. Γυναίκες! Γλωσσούδες! Λοιπόν, μπαμπά, θα πιω το γάλα μου. Θα κάνω μια γρήγορη επανάληψη γιατί θέλω να κατέβω στο χωριό να δούμε τις καινούργιες. Όταν λες καινούργιες, ελπίζω να εννοείς τις καινούργιες κατσίκες του Πολυμενέα. Όχι, ο Δημητράκης χτες μου είπε στο τηλέφωνο ότι ήρθε στο χωριό μια καινούργια κυρία με ένα όμορφο κοριτσάκι. Ανάθεμα τον Γκράχαμ Μπέλ που έκανε αυτή την παλιοεφεύρεση και είναι όλη συνέχεια κολλημένη σε ένα ακουστικό. Αλλά που θα πάει, θα τα καταργήσω και τα τηλέφωνα στο Κολοκοτρονίτσι.
Όσο και το φίλο σου το τηλεφωνάκια, να του πεις ότι λάθος σε πληροφόρησε. Αυτή που ήρθε δεν είναι κυρία. Και μην τολμήσεις να πλησιάσεις αυτό το κοριτσάκι. Αλλά δεν θα προφτάσεις, γιατί θα φύγουν όσο νούπο. Αν δεν έχουν φύγει ήδη. Δική μου ιδέα ήταν για τη διαφήμιση. Δική μου ιδέα, μου την έκλεψες, παλιομαλάκα. Μαμά, βρίζεις, θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα. Τι έγινε, πού βρίσκομαι? Αχ, έβλεπα στον ύπνο μου. Ξέρω ότι έβλεπε στον ύπνο σου. Εγώ πάλι έβλεπα ότι ήμουν στα Village Center. Μόνο το Center μας λείπει, το Village το έχουμε. Λοιπόν, αγάπη μου, σήμερα είναι μια καινούργια μέρα, εντάξει? Αχ, θέλω να είμαστε γεμάτες θετική ενέργεια. Έλα, μωρό μου, πες μου και σε μια γλυκιά κουβέντα. Σοκολατούχο, γάλα και κρουασάν. Τι είναι αυτό? Δυο γλυκές κουβέντες. Και επίσης αυτά που θέλω να φάω για πρωινό. Άλλο θα άφησε αυτό το παλιοχώρι. Καλέ, τι είναι αυτά που λες? Τα χωριά έχουν μεγάλη ανάπτυξη πια. Έλα, πάμε να βρούμε κανένα Βασιλόπουλο. Μαμά, στο μόνο χωριό που έχεις πάει είναι στην Αράχοβα. Ε, τι, επειδή δεν έχει η Αράχοβα Βασιλόπουλο? Καλέ, το Κολοκοτρονίτσι μπορεί να είναι πιο προχωρημένο. Good morning, Μαδούλα. Καλημέρα, Διονύση. Άδεια τη βλέπω την πλατεία να ανάψω ένα τσιγάρο. Τι πλαμένο είσαι? Ένα μάτι να σε δει και να σε καρφώσει στο δήμαρχο, θα σε κρεμάσει ανάποδα στη μέση της πλατείας. Θα ταιριάζω με το άγαλμα του Μενιπαίος. Γιατί? Γιατί κι εγώ Μενιπαίος είμαι, ε? Άντε ρε βλάκα. Ο Μπίλι πού είναι? Θα φύγει το πούλμαν. Δεν ήρθε ακόμα. Όχι, ούτε εγώ. Λες να είναι μαζί? Αυτό αποκλείεται. Γιατί? Γιατί ο Μπίλι είναι γιος των Πολυμενέων και η γογό κόρη των Πουλόπουλων. Είναι δυνατόν ένα πολυμενάκι με μία πουλοπούλα? Εσύ. Εσύ. Σου ρίξα τα βιβλία σου. Ναι, μου τα ρίξα. Να τα σηκώσω. Μη μου μιλάς. Δεν σου μιλάω. Τα βιβλία μου να σηκώσω. Δεν θέλω, θα τα σηκώσω εγώ. Ξανά πέσα. Θα τα ξανασηκώσω. Οι γονείς μου θα με σκοτώσουν. Γιατί οι δικοί μου θα με κάνουν. Έχεις δίκιο. Καλύτερα να μην ξαναμιλήσουμε. Πάτε καλέ παιδούλια, κουνηθείτε. Θα χάσετε το δρομολόγιο. Δεν ακούτε το κλάξον που βαράει το σύνορα? Ναι, ναι. Καλημέρα, μορφούλα. Καλημέρα, παπαδιά. Τάδες τα πιτσουνάκια. Ποια πιτσουνάκια? Η γογό του Πουλόπουλου και ο Μπίλι του Πολυμενέα ζωντανεύουν τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Σεξπύρου. Από πού είναι ο Σεξπύρος, από τους Μολάρους? Όχι καλέ, από την Αγγλετέρα. Άντε βάλε γρήγορα τον πρίκι και έχουμε πολλά να πούμε. Δεν είναι μόνο τα πιτσουνάκια, είναι και η πρωτεβουσιάνα. Αυτό που το πας. Και πώς την είδες την πρωτεβουσιάνα, κύριε δασκάλα? Αφού ο δήμαρχος είχε δώσει σαφείς οδηγίες να μην την υποδεχτεί κανείς. Όλο το χωριό να κλείσει πόρτες και παράθυρα, όπως όταν μπαίνανε οι Γερμανοί στην Αθήνα. Κι εγώ την ώρα που έκλεινα το παραθυρόφυλλο την είδα. Αλλά επειδή στάθηκε έξω από το σπίτι, τη χάζεψα κάμπους από μια χαραμάδα. Και είναι όμορφη. Φιεσιδωμένη. Και εμείς άμα βάζαμε σοβάδες στη μούρη και αφήναμε το πόδι μέχρι τον αφαλό, κούκλες θα ήμασταν. Αλλά εμείς δεν είμαστε πρόστιχες. Εμένα με έχει σοκάρει ότι έχει κάνει παιδί χωρίς να παντρευτεί. Σοβαρά μιλάς? Το κοριτσάκι που σέρνει μαζί της είναι μπαστάρδι. Μα μισά τα ξέρεις, κύρα δασκάλα. Δεν στα είπε όλα ο δήμαρχος. Αυτοπροσώπως ο δήμαρχος δεν μου είπε τίποτα. Έστειλε μετά το φόρο. Δεν ξέρω. Αλλά αισθάνομαι ότι για κάποιο λόγο με αποφεύγει. Βάλε, επειδή ήσουν άρρωστη, για να μην τον κολλήσεις. Κολλικό νεφρού. Ίσως με αποφεύγει επειδή είναι ελεύθερος αυτός, ελεύθερη κι εγώ. Μήπως οργιάσουν οι κακές οι γλώσσες? Οι κακές οι γλώσσες μπορεί να οργιάζουν. Ο δήμαρχος πάλι να οργιάσει μαζί σου, το αποκλείω. Τι υπονοείς, Χάιδο? Ότι δεν μπορεί ένας άντρας να χάσει μαζί μου τον έλεγχο? Λοιπόν, αυτές οι ελιές που σου βαλά, μιλάμε, είναι το κάτι άλλο. Θα τις τρως και θα θες να τρως και τα κουκούτσια. Σαν να μου αλλάζεις την κουβέντα. Γιατί το λες αυτό? Και το τυρί, τρικαλινό γνήσιο. Που λέμε στα τρίκαλα, στα δυο στενά. Εκεί ανάμεσα στα δυο στενά το φτιάχνουμε. Αρχίζω να εκνευρίζομαι. Τι σου χρωστάω? Α, όχι εγώ. Επί των οικονομικών μόνο ο Τάσος. Τάσο! Πάλι μας έκλεψε στο ζύγι ο χοντρέμπορας. 12 κιλά ζύγισε ένα σακί φασόλια στη δική του ζυγαριά. Και στη δική μας δείχνει 11.850. Το λογαριασμό βιάζομαι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Φασόλια 1.35, πες 2.
Ελιές 2 και 20, πες 2,5. Και κασέρι 3 και 70, πες 4. Το σύνολο 8,5, πες 9. Αυτό το πες, Τάσο, να μην το ξαναπες, γιατί θα πες καμιά αγορονομία και θα σε χώσει μέσα. Ε, τι θέλεις, κυρία δασκάλα, να σε γεμίσω με ψηλά. Άστα αυτά που ξέρεις. Η τηλεόραση το λέει μία χαρά. Τα λεπτά έχουν αξία. Δεν την είδε διαφήμιση. Ε, άμα δεν σου αρέσει να πηγαίνεις να ψωνίσεις από το Βέγκο. Καλά. Πάρε τώρα 7,5. Όχι επειδή έχεις το μονοπόλιο να μας βάρεις κιόλας. Καλημέρα σας. Γύρισα όλο το χωριό, αλλά σούπερ μάρκετ δεν βρήκα πουθενά. Από ό,τι κατάλαβα, εσείς πρέπει να είστε το μοναδικό. Μίνι μάρκετ, να το πω. Μίνι σε αυτό το χωριό δεν υπάρχει. Είμαστε όλες ευπρεπείς γυναίκες και θα φοράμε κάτω από το γόνατο. Άσχετο τέλος πάντων. Σοκολατούχο γάλα έχετε? Τα σοκολατούχα πουλήθηκαν. Αχ, βάλια μου. Θα συμβιβαστείς με ένα κανονικό, εντάξει, μην γκρινιάξεις. Έστω. Και τα κανονικά πουλήθηκαν. Καλά, δεν πειράζει. Θέλω αρκετά πράγματα, έχω εδώ μια λίστα. Ζάχαρη θέλω, λάδι. Να σε μην διαβάσεις άλλο, δεν έχουμε τίποτα. Όλα είναι πουλημένα. Μα τι λέτε τώρα, εδώ το μαγαζί είναι γεμάτο. Είναι όλα προπολημένα, έτσι κάνουμε εδώ στο Κολοκοτρονίτσι. Δουλεύουμε με παραγγελίες. Και δυστυχώς θα αργήσουν να ξανάρθουν προμήθειες. Δηλαδή πόσο θα αργήσουν? Μπορεί και ένα μήνα, μπορεί και δύο, ανάλογα με το πόσο θα κάνει το κάρο. Ποιο κάρο? Με τις πατάτες. Καλημέρα, Δάσο. Καλημέρα, Μήτρο. Λάδι. Πόσο κάνει? Τι πόσο κάνει, τίποτα δεν κάνει, αφού το έχεις προπληρώσει. Τι το κάνει? Το έχεις προπληρώσει, παιδάκι μου, ξεχασιάρης είσαι. Άντε, άντε, δίνε του, με κοιτάς. Πηγαίνετε κι εσείς, σας παρακαλούμε. Έχουμε να κλείσουμε τα βιβλία. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Έλα, μαλλιά. Αντίο σας. Παρεμωρεί το Μήτρο στο κατόπι να πληρώσει το λάδι. Συγκοπή πήγα να πάθω, τον άκουσα αυτό το προπληρώσει. Άψε μωρέ τσιγκούνα ρε, κάνουμε ό,τι μας είπε ο δήμαρχος. Να του πεις του δήμαρχου να πληρώσει και τη χασούρα. Η πρωτεβουσιάνα είχε μεγάλη λίστα, με τη στρογγυλοποίηση που κάνω εγώ θα την έδινα. Ναι, μόνο που αυτή ήταν εκδίτη από μόνη της. Μαμά, η άνθρωπη εδώ να πέσει. Έλα, σταμάτα, έβγαλες αμέσως συμπέρασμα για όλους. Απλώς έτυχε να πέσουν στους ιδιόρυθμους. Επίσης έτυχε να πεινάω. Α, ορίστε, ο φούρνος του χωριού. Άντε, πάμε για ένα καρβέλι του Κολοκοτρώνη. Ντόνατ της Βάλιας θα έχει. Τώρα, Βάλια, τι είναι αυτά που λες? Είναι δυνατόν να μην έχει ντόνατ? Τι είναι, παιδί μου, το Κολοκοτρονίτσι, 100 χρόνια πίσω? Όλα δικά σου, μάτια μου. Σταμάτα, ρε Λευτέρη, να γκαρίζεις, θα μου κάτι ζύμη. Λάθος, έτσι που τραγουδάω θα φουσκώσει ζύμη από την υπερηφάνεια της. Άρε, Γιάννη, Πουλόπουλε, τρίτε μου ξάδελφε. Τυχερός είσαι, τυχερός που δεν με αφήσαν οι γονείς μου να βγω στο τραγούδι. Αλλιώς θα έλεγες το ψωμί ψωμάκι. Ευτυχώς που έγινες φούρναρης, αλλιώς θα το έλεγες εσύ. Γεια σας. Ωραίο, Βαλιά, ε. Σε ντόνατς τι έχουμε? Σε ντόνια. Δεν πουλάμε εδώ ούτε σε ντόνια ούτε κουβέρτες. Δεν είμαστε ήδη πρικός. Μαμά, μη ζητήσεις βάφλες γιατί θα φάμε μπάφλες. Ναι. Δεν πειράζει, θα αρκεστούμε στο καρβέλι του Κολοκοτρώνη. Δώστε μας μια ζεστή φρατζόλα. 7 σπόροι θα προτιμούσα. Δεν έχουμε. Δεν πειράζει, δώστε μας μονόσπορη. Ούτε από αυτήν έχουμε. Ε, τι να κάνουμε, δώστε μας ό,τι έχετε. Γερμανικό, λυκής αλέσεως, διαπάτα. Ούτε πατάτα, ούτε ψωμί, δεν δίνουμε τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε. Και όλα αυτά τα καρβέλια τι είναι? Α, είναι προπολιμένα. Και θα αργήσουμε να βγάλουμε καινούρια. Μη μου πείτε, θα το βρω μόνη μου. Θέλει κανένα 2 μήνες να έρθει το κάρο με τα λεύρη. Όχι, καλέ, τι νόμιζες? Ότι θα βρίσκαμε μια τόσο ηλίθια δικαιολογία? Απλά ράγισε μιλόπετρα και θα περιμένουμε 5-6 μέρες να πιάσει ούχου. Καλημέρα, μήπως ολοχνώ? Ο δήμαρχος. Ήρθε ο δήμαρχος. Σε ποιον το λέτε? Στον εαυτό μου, για να το πιστέψω. Την τιμή να με επισκέπτεστε, δεν μου την κάνετε συχνά, δήμαρχε. Ε, πώς? Δεν έρχομαι όταν με ενημερώνετε για την πρόοδο του Εμμανουήλ. Και πέρυσι είχατε μια μανία να με ενημερώνετε κάθε 2 μέρες. Ελπίζω φέτος. Φέτος θα σας φωνάζω κάθε μέρα. Για να σας βλέπω. Να με βλέπετε. Να βλεπόμαστε. Να βλεπόμαστε μαζί την πρόοδο του παιδιού. Χαίρομαι που ενδιαφέρεστε για την πρόοδο του Εμμανουήλ. Γι' αυτό θέλω να μου βοηθήσετε να κρατήσω μακριά του τις κακές επιρροές. Τι εννοείτε? Να καθίσω. Καθίστε. Τι να σας βγάλω? Αχ, τι να σας βγάλω? Τι να βγάλω, δεν έχω τι να βγάλω. Τι να σας βγάλω? Το λάδι θα μου βγάλετε αν συνεχίσετε έτσι. Καθίστε, παρακαλώ. Επί του προκειμένου, έμαθα ότι οι ξένοι και η αγνώστου πατρός κόρη της δεν εγκατέλειψαν ακόμη το χωριό. Συναντηθήκαμε βιζαβί στο παντοπολείο. Είχε και πάλι τα πόδια έξω. Πιο έξω δεν γίνεται.
Κι εγώ θα μπορούσα. Αν τα φορούσα κι εγώ μέχρι εκεί, όλοι οι άντρες θα τρέχανε. Ότι θα τρέχανε είναι σίγουρο. Αλλά μην παρεκκλίνουμε από το θέμα μας. Αυτή την πρωτευουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου. Και οπωσδήποτε δεν εννοώ στο σχολείο που φυτά ο γιος μου να φυτά και έναν όθο. Είμαστε άνθρωποι παλαιών αρχών και το πενευόμεθα. Και τι μπορώ να κάνω? Νομίζω τα πάντα. Για εσάς θα μπορούσα να κάνω τα πάντα. Ξέρετε, σκεφτόμουν πόσο μοιάζουμε εμείς οι δύο. Όχι, μοιάζουμε. Πολύ. Είμαστε και οι δύο καλλιεργημένοι άνθρωποι, με ευγενικά αισθήματα, υπέρμαχοι των ηθών. Είναι καλά. Εσείς είστε ένας άντρας νέος, μόνος, γοητευτικός. Εγώ το ίδιο. Είστε εσείς ένας νέος άντρας, μόνος, γοητευτικός? Καλά, ξέρετε το άντρας. Όχι, δεν το ξέρω. Ειδικά το άντρας δεν το ξέρω, γιατί σας βλέπω σαν άντρα. Σαν φίλο και σύμμαχο. Και σε αυτή την κρίση που περνάει το χωριό μας, θέλω να σταθείς δίπλα μου, σύμμαχε. Ευχαρίστω, δήμαρχε. Όχι τόσο δίπλα. Μην πιάσουμε και κορεούς και δασκάλα. Πιο λάσκα, πιο λάσκα. Καλημέρα. Αφεντικό. Να πιω ένα γλυκί βραστό βερεσέ? Όχι. Καλά. Σταυρούλα, φτιάξε μου ένα μέτριο βερεσέ. Πάντως, μαμά, αυτό δεν είναι fast food. Ναι, αγάπη μου, αλλά μπορεί να έχει food. Έλα, think positive, έλα. Γεια. Ναι. Πού να κάτσουμε? Να κάτσουμε εδώ. Θα έχουμε ένα σοκολατό. Θα δείξει. Έλα. Α, γεια σου, τρελαντονή. Καλημέρα, Αθηνέ. Α, με την κόρη την ωραία. Συγγνώμη, εσείς είστε εδώ, κοπελιά? Διεθνές το ενδιαφέρον ξένων δικτύων για την... Εσείς είστε? Εσείς παίρνετε παραγγελία? Από ποιον, από εσάς? Από μένα, που εγώ θέλω να παραγγείλω. Λοιπόν, θέλουμε ένα σοκολατούχο γάλα για τη μικρή και ένα ντόνατ. Ή κράπφελ. Ή pancake, ό,τι έχετε τέλος πάντων. Και εγώ θέλω ένα φρέντο, αλλά με sweet and low, σας παρακαλώ, γιατί μετρώ θερμίδες. Από όλα αυτά που μου είπατε, μόνο τις θερμίδες κατάλαβα. Τα υπόλοιπα δε. Αλλά επίσης να σας σερβίρω δε. Τι δε? Δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείτε? Γιατί δεν είστε αντράς. Σε αυτό το καφενείο δεν έρχονται γυναίκες. Κοιτάτε εμένα, εγώ δουλεύω εδώ. Είμαστε νηστικές από χτες, σας παρακαλώ. Τι πρέπει να κάνει επιτέλους κανείς σε αυτό το χωριό για να φάει? Να μαγειρέψει. Ναι, με τι υλικά? Δεν μου πουλάει κανείς τίποτα. Στο μαγαζί του Φατσέα όμως είναι όλα διαθέσιμα. Τώρα δεν μου είπατε ότι δεν μπορώ να παραγγείλω γιατί είμαι γυναίκα? Σε σένα θα κάνουμε κατ' εξαίρεση. Σταυρούλα, φέρε στα κορίτσια να φάνε. Φέρε και γάλα, φέρε και καφέδες. Τις ωραίες γυναίκες ο Φατσέας τις περιποιείται. Ρε Φατσέα, ο δήμαρχος είπε. Δεν πανάτε. Δεν μου κάνει εμένα κουμάντο στην επιχείρησή μου ο Πόποτας. Μισό λεπτό για να καταλάβω κι εγώ. Τι ακριβώς είπε ο δήμαρχος? Ποιος τον χαίρεσαι, μωρέ? Δεν πάει να μη σε θέλει αυτό στο χωριό. Εγώ σε θέλω. Α, δεν με θέλει στο χωριό? Α, έτσι εξηγείται η εχθρική συμπεριφορά όλο. Έτσι εξηγείται η μιλόπετρα που θα κολλήσει με ούχου. Παρντών. Τι παρντών? Ο δεύτερος άνθρωπος μετά τον τρελαντών στο χωριό που μου φέρετε φιλικά είσαι εσύ. Και μπορεί να γίνω και ακόμη πιο φιλικός. Όχι να το πενευτώ δηλαδή, αλλά οι ωραίες γυναίκες είναι η αδυναμία μου. Και από ό,τι έχει δείξει, είμαι και εγώ η αδυναμία τους επίσης. Παιδί μου, αυτός σου κάνει καμάκι? Μόνο καμάκι, αγάπη μου. Ολόκληρο ψαροντούφεκο έχει βγάλει ο κύριος. Τέτοιο ωραίο κομμάτι για να μην το χτυπήσουμε. Δεν το θέλει ο Θεός. Να σε πήρω. Ναι, ναι. Φάτε ό,τι θέλετε, κορίτσια. Με την ησυχία σας. Όλα κερασμένα από μένα. Α, και αν χρειαστείτε κάτι, στο δίπλα τραπέζι είμαι. Θα προσπαθήσω να μην χρειαστώ, γιατί το λέει και η παροιμία, ε. Δώσε θάρρος στο χωριάτι να σε ανέβει στο κρεβάτι. Μ' αρέσουν οι γυναίκες οι τσαμπουκαλούδες. Καλή, τι είναι αυτός? Πρώτη φορά βλέπει γυναίκα στη ζωή του. Αν εγώ λογαριάζομαι για γυναίκα, έχει ξαναδεί γιατί είμαι γυναίκα του. Σοβαρά μιλάς τώρα? Τι ψέματα. Και δεν το σκυλόβρισες? Δεν το πιστεύω. Να μου την πέφτει έτσι μες στα μούτρα σου. Μεγάλη προσβολή. Να ήταν η μόνη. Τέλος πάντων. Αυτά που είπατε δεν τα ξέρουμε εδώ, γι' αυτό σας έφτιαξα μια ποικιλία και έφερα και λίγη χορτόπιτα που την έφτιαξα σήμερα.
Αχ, ευχαριστούμε πολύ. Να συστηθούμε κιόλας. Εγώ είμαι η Χαρά και από εδώ η κόρη μου, η Βάλια. Και από εδώ η Πατατίνα. Ούτε κι αυτή έχει μπαμπά, όπως κι εγώ. Ναι, το ξέρω, πουλάκι μου. Από πού το ξέρεις? Έλα, Χριστέ μου, εγώ μόνο στο δήμαρχο το πω. Αλλά από ό,τι βλέπω, ο γλυκός αυτός άνθρωπος έχει βγάλει φιρμάνι. Προσπαθεί να προφυλάξει το χωριό μας από τη διαφθορά της μοντέρνας κοινωνίας. Και εγώ συμβολίζω τη διαφθορά της μοντέρνας κοινωνίας. Άσε με σε παρακαλώ πολύ, ρε Σταυρούλα. Με αυτά που κάνει ο δήμαρχός σας δεν επιδεικνύει ήθος. Κακοήθεια επιδεικνύει. Βάλια, θέλεις να αλλάξουμε κανάλι να δούμε κανένα παιδικό? Σπλίτ! Υγρό πιάτο, βέρλα. Για να διατηρούνται τα χέρια του άντρα σας απαλά. Γεια σου ρε Γιάννη που μας έπιασες κορόιδα. Κοίτα κάτι μαλακίες που δεν είναι τηλεόραση. Ποιος ηλίθιος σκέφτηκε να βάλει άντρα να πλένει πιάτα? Εγώ. Δικιά μου είναι η ιδέα για τη διαφήμιση. Άσε ρε τώρα. Μασάει ο πατζέας τα ραμά. Όχι επειδή δηλαδή σου δείξαμε μια αδυναμία να μας δουλεύεις κιόλα. Αλλά πρώτα, έλα, έχω ρέντα σήμερα σε όλα τα επίπεδα. Όχι, αλήθεια είπα πριν. Διαφημίστρια ήμουνα στην Αθήνα. Η ιδέα για αυτή τη διαφήμιση δικιά μου είναι. Και μου την έκλειψε ένα κάθαρμα συνάδελφος με τον οποίο το ανύποπτο ζώο διατηρούσα και δεσμό. Γι' αυτό ήρθαμε στο χωριό. Πέρασα τέτοιο σοκ στην Αθήνα που είπα να αλλάξω ζωή. Τη χαιρίσουν. Εσύ τουλάχιστον το κατάλαβες ότι ήταν κάθαρμα πριν τον παντρευτείς. Γιατί κάτι άλλες το καταλάβανε μετά. Σταυρούλα, τι έπιασε την κουβέντα τώρα? Είναι η ώρα του κράσου, φέρε μας να πιούμε. Αμέσως. Κατάλαβες, Πατατίνα. Έπαθε σοκ και η μαμά και αποφάσισε να αλλάξει ζωή. Αλλά αποφάσισε να αλλάξει και τη δικιά μας ζωή, χωρίς να μας ρωτήσει. Έλα, Βάλια μου, αγάπη μου, κάνε λίγο υπομονή. Θα στρώσουν τα πράγματα, κάθε αργή είναι δύσκολη. Να θα πας και σχολείο τώρα, θα κάνεις καινούριους φίλους. Αλήθεια, Τελαντώνη, πού είναι το σχολείο? Δεξιά στην εκκλησιά μας την Ευλογημένη, τραβάς ντουγρού και πέφτεις πάνω στη δασκάλα της τριμμένη. Είναι όντως τριμμένη? Και όντως και δε όντως και ουδόλως παρεμπιπτόντως. Τότε καλύτερα την πρώτη φορά να πάω να τη δω μόνη μου. Βάλια μου, θα με περιμένεις εδώ με τον Τρελαντώνη? Από το να κάθομαι να με πάει καλύτερα μια βόλτα στο χωριό. Ναι, αμέ. Έλα, πήγαινε. Τρελαντώνη, προσοχή, ε! Με το συμπάθειο, κοπέλα, άκουσα καλά. Θα εμπιστευτείς το κορίτσι σου τον Τρελαντώνη? Ναι, γιατί από όλους όσους γνώρισες αυτό το χωριό, καλύτερος είναι. Τουλάχιστον από τους άντρες. Μπράβο, Πουλόπουλε, αγόρι μου. Θα πει το ψωμί ψωμάκι και θα αναγκαστεί να φύγει. Τα ίδια μου είπε και ο Πολυμενέας. Είμαι πολύ περήφανος και για τους δυο σας. Καλά, καλά, για σένα περισσότερο. Ναι, ναι, είναι κλεφτοσικάς. Λοιπόν, άμα τα καταφέρουμε και σε μια-δύο μέρες θα μαζέψεις και φύγει, θα κάνω μια μεγάλη γιορτή στην πλατεία του χωριού και θα σε βάλω να τραγουδήσεις. Άγια σου! Αν τους κάνεις τέτοιο χουνέρι, δεν πρόκειται να σε ξαναβγάλουν, δήμαρχο. Θα με ξαναβγάλουν. Θα με ξαναβγάλουν γιατί ξέρουν ότι είμαι ο μόνος άνθρωπος που περιφρουρεί την τάξη και την ηθική. Οι οποίες κινδυνεύουν από ένα τρελοκόριτσο με μίνι ζιπ στο δρόμο, όλοι το κοιτούν λαλάλα. Αυτές οι λαλάλα δεν έχουν θέση στο τίμιο κολοκοτρονίτσι μας. Με συγχωρείς, περίανδρε. Την ξέρεις αυτή τη γυναίκα? Τη γνωρίζεις? Τη γνωρίζω από την όψη του μπουτιού την τρομερή. Όχι. Γιατί αν το μόνο που της προσάπτεις είναι η κοντή της φούστα, έχω να σου πω ότι υπάρχει μια παροιμία που λέει ότι το ράσο δεν κάνει τον παπά. Λανθάνη Στασία. Τον Παπατριαντάφυλλο τον σεβόμαστε επειδή τον βλέπουμε έτσι όπως τον βλέπουμε. Αν τον βλέπαμε με μίνι ράσο, δεν θα το λέγαμε Παπατριαντάφυλλο, θα το λέγαμε Παπατριανταφυλλιά. Πάντως, υπήρχε μια περίοδος στη ζωή σου που το μυαλό σου δούλευε αλλιώς. Σε μια φωτογραφία με τη γυναίκα σου, η φούστα της είναι τόσο κοντή που εγώ τουλάχιστον νόμιζα ότι φοράει μόνον ζώνη. Κυκλοφορούν ακόμα εδώ μέσα φωτογραφίες της γυναίκας μου? Γιατί δεν μου τις έδωσες να τις κάψω με τις άλλες? Αχ, περίανδρε, δεν πρόκειται να ξεχάσεις έτσι. Οι μνήμες ζουν ακόμα και μέσα στα ποκαίδια. Και ανοίχτα σε έκλεψε, και τώρα πια, για πια θα τραγουδώ. Καλημέρα, Λευτέρη. Να, για την παπαδιά μας θα τραγουδώ. Α, γιατί να μου το κάνεις αυτό, Λευτέρη μου, εγώ είμαι φίλη σου. Η Κανέλα που είναι? Πίσω είναι, ζυμώνει, τι θέλεις? Άκουσα τη φωνή της παπαδιάς μας. Ήρθε η εφημερίδα του χωριού, δηλαδή, και όλες τις περιφέρειες. Δεν είναι να το λες αυτό, Κανέλα, που ασχολούμαι μόνο με το σπίτι μου. Τι κάνουν οι άλλοι, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Αφού δεν σε ενδιαφέρει, να μην σου πω ότι ήρθε η πρωτευουσιά να από εδώ σήμερα το πρωί. Αλήθεια? Αχ, για πες μου πώς είναι. Εγώ δεν την έχω συναντήσει ακόμα. Δεν σου λέω. Αφού δεν σε ενδιαφέρει. Έλα τώρα, κυρία Παπαδιά. Αφού καίγεσαι να τα ξέρεις όλα. Κάνε μου τη
παλικάρι που θα με βγάλεις τώρα και κουτσομπόλα. Αν ήμουν κουτσομπόλα θα σου έλεγα ότι πρωί πρωί η κόρη σου μιλούσε με το γιο του Πολυμενέα. Τι, η γογό μας με το γιο από τον Ον. Κανέλα το δίκανο. Αμέσως έτσι άφησαν και οι Πολυμενέοι και να πεις ότι τους είπα τίποτα. Απλώς ότι τα δυο παιδιά μιλούσαν. Μιλούσαν βέβαια αρκετή ώρα και μούρι με μούρι. Αλλά μιλούσαν, δεν φιλιόντουσαν. Να μου πεις τώρα χαζί είναι να φιλιόντουσαν κατά μεσή στην πλατεία. Χάθηκαν τα πόμερα σημεία αν θέλουν να φιληθούν. Κανέλα πάμε. Αμέσως. Για έξω γρήγορα πολύ με νέα να λογαριαστούμε! Έλα έξω Μωριχάλιο! Να σε ξεβαλιάσω μπροστά σε όλο το χωριό! Προφτάσατε και ήρθατε εσείς γιατί είχαμε σκοπό να έρθουμε εμείς! Μην ξαναπλησιάσει ο γιος σου την κόρη μου για να σε πατήσω κάτω σαν τα σίκα που μου κλέβεις! Άκουσε εκεί! Δεν θέλει που μας κλέβετε τα σίκα! Θέλετε να μας κλέψετε και το κορίτσι μας τώρα! Εμείς θέλουμε να την κλέψουμε! Αυτή κουνιέται στο γιο μας! Και κοιτάξτε να την κλειδαμπαρώσετε μέσα στο σπίτι γιατί εμείς το γιο μας τον προορίζουμε για μεγάλη τύχη! Και θα καλαλίζαμε εμείς την πριγκιπέσα μας για να απολυφάλισε το γιο σας! Απολυφάλει ο λεβέντης μας! Η κόρη σας είναι σας κι άστρο! Κι άστρο η γογό μου που μιλάζει! Τώρα θα τις χαμένει! Πόλεμο θέλετε! Πόλεμο θέλετε! Μωρή, έχω πληρώσει κοντρική μία περίοδο. Όχι! Καλή γιώμα, μαζί μου! Γιατί πως κάνετε έτσι, άνθρωποι! Καλιά άνθρωποι! Κάποιος θα τους έβαλε λόγια, δεν εξηγείται. Τι γίνεται εδώ, τρελαντώνε! Τρελοκομείο, μικρούλα μου, μη δίνει σημασία. Τους νοιάζουνε τα σήμαντα και αφήνουν την ουσία. Και αυτή η ιστορική πέτρα είναι το κοτρόνι που κάποιος Τούρκος πέταξε στο κεφάλι του Κολοκοτρώνη. Γι' αυτό ονομάστηκε Κολοκοτρώνης. Όχι, αν ήταν έτσι θα ονομαζόταν Κέφαλο Κοτρώνης. Μήπως τότε η πέτρα τον βρήκε στον ποπό. Λες, αυτή την ιστορική ανατροπή δεν την ξέρω. Ανά έρχεται ο δήμαρχος που είναι γραμματιζούμενος. Αυτός θα μας πει. Τι θέλεις, τι θα γίνει. Να μου λύσεις μία απορία. Μήπως αυτή εδώ η πέτρα βρήκε τον Κολοκοτρώνη στα οπίστια. Τι λες, τρελέ. Λίγο σεβασμό στο πρόσωπο του γέρου του Μωριά. Όχι, δεν ρώτησε για το πρόσωπο, ρώτησε για τον γκο. Σιωπή ελαφρόμυαλε. Πρόσεξε καλά, μη σε βρει αυτή η πέτρα στα δικά σου τα οπίστια. Αυτή η μικρή. Αυτή η μικρή δεν είναι. Η Βέλια Χάσκα, κόρη τη χαρά Χάσκα. Βρίσκεται να μου του στόπ τη προάλλε και μα άφησε τα σερινιέ να μα φανεί λύκη για δεν έχετε αγωγή. Μάζεψε τη γλώσσα σου, μικρή γλωσσοκοπάνα. Αλλά βέβαια, κληρονομικά είναι αυτά. Κατά μάνα κατά κόρη δεν λένε. Και τι δουλειά έχεις εσύ τρελέ με αυτή τη μικρή που κακώς βρίσκεται ακόμη σε αυτό το χωριό? Γιατί αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται εδώ και η μεγάλη. Μου την εμπιστεύτηκε η μεγάλη που τη συνάντησα στο καφενείο. Ποιο καφενείο? Του πατέρα. Γιατί, έχουμε κι άλλο. Και τι κάνανε εκεί? Φάγαμε breakfast. Δεν είχε ντόνατ, αλλά μια καλή κυρία μας έδωσε χορτόπιτα. Δηλαδή, όχι μόνο σας επιτρέψανε να καθίσετε, αλλά σας τάισαν κιόλας. Πατελήσα διαφορία για τις εντολές του δημάρχου. Η εξουσία μου! Χάθηκε η εξουσία μου σε αυτό το χωριό! Μην κάνεις έτσι, Δημαρχέ, θα ψάξουμε όλοι να τη βρούμε! Κολοπατιέρα! Πες με κρυφτό! Ναι! Λοιπόν, εγώ θα τα φυλάξω, εσύ θα πας να κρυφτείς και μετά εγώ θα τρέξω να σε βρω! Ωραία! Εγώ θα κρυφτώ πίσω από εκείνο το δέντρο! Εκεί ποτέ δεν θα σκεφτείς να ψάξεις! Τι θα πει, οι εγγραφές έχουν τελειώσει, αφού τα μαθήματα αύριο ξεκινάνε. Αλλά και πάλι και να είχαν ξεκινήσει, τι σημασία έχει? Μπορεί να μην έχει στην Αθήνα. Εδώ έχουμε αυστηρούς κανονισμούς. Οι μαθητές πρέπει να γράφονται τουλάχιστον 10 μέρες πριν. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ ξέρω ότι έχω χαρτί μεταγραφής από το παλιό του σχολείο και θα την πάρετε. Λυπάμαι, δεν θα την πάρουμε, γιατί είμαστε ήδη υπερπλήρεις. 15 παιδιά έχετε όλο και όλα, τι υπερπλήρεις? Έχουμε αποφασίσει να λειτουργούμε με μικρά και ευέλικτα τμήματα. Α, ακούστε, κυρία δασκάλα. Το παιδί θα το διδάξετε ακόμα και αν χρειαστεί να έρχομαι κάθε μέρα εγώ εδώ και να παίζουμε ξύλο. Τις αγριότητες αλλού. Εδώ είμαστε ήσυχοι και ανάρετοι άνθρωποι. Και στο κάτω-κάτω δεν είναι δυνατόν ο δήμαρχος να ανοιχτεί αυτή την πρόκληση. Από πού και ως πού το Δημαρχόπουλο θα κάθεται τα ίδια θα είναι ανανόητο! Τι πες, μωρή γαϊδούρα! Πού σου ρε, ντροπή σου είσαι και παιδαγωγός! Να και εσύ
Να και στον δήμαρχο όπου κι αν βρίσκεται. Καλημέρα, κύριε δήμαρχε. Καλημέρα, λεπέδι μου. Καλημέρα, κύριε δήμαρχε. Καλημέρα, ψηφοφόρη μου. Τρία είναι, λέει, τα καλύτερα πράγματα στη ζωή. Μισό κιλό κρασί πριν και ένα τσιγάρο μετά. Και το τρίτο. Έχουμε. Πάντως αυτό το μπρούσκο είναι. Νέκταρ. Όχι, ρε, από την ΕΜΕΑ μου το φέρνουν. Να τους πεις να μην σου ξαναφέρουν, αλλιώς θα σε φάει το λιοντάρι της ΕΜΕΑς. Παναγί, Περικλή, αφήστε κάτω τα ποτήρια, ωραία. Δεν αποφασίσαμε να εξορίξουμε το αλκοόλ από το χωριό μας. Δεν ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τίποτα απαγόρευση. Στο Δημοτικό Συμβούλιο τους κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ στο μαγαζί μου θα σερβίρω κρασί ακόμη και αν ψηφίσουν ενόμως την πουλή των Ελλήνων. Πρόσεξε καλά, γιατί θα σε μηνύσω. Για το αλκοόλ δεν σε παίρνει. Με παίρνει όμως, γιατί δεν έχεις κάνει ακόμη διαχωρισμό στο μαγαζί καπνιζόντων και μη καπνιζόντων. Αφού εδώ είμαστε όλοι καπνιζόντες. Αδιαφορώ. Ο νόμος είναι νόμος και οφείλεις να υπακούσεις. Και μη μου πολυμπαίνεις εμένα, γιατί έχω έρθει με διάθεση να παίξουμε μπουνιές και με σένα και με την προκομμένη, την αδερφούλα μου. Εγώ τι σου κάνω, αδερφέ, τι είναι αυτά που λες. Νόμιζε, Σταυρούλα, πως δεν θα το μάθαινα ότι πίσω από την πλάτη μου κρυφά τάισε στην Πρωτεμουσιάνα. Μα ήταν επαιωνίστηκε και αυτή και το κοριτσάκι της. Μπράβο, αυτό θέλαμε. Δεν είχα δώσει εντολή να εφαρμόσουμε τακτική καμένη γη για να ξεκουμπιστούν από το χωριό. Το χουμί μας τα πρίζεις, ρε πόποτα. Δεν θα σου δώσω τώρα λογαριασμό ποιο θα ποτίζω και ποιο θα ταΐζω στο μαγαζί μου. Έτσι, ε. Τώρα μας κάνεις το μάγκα. Όταν είχες πλευρίσει αυτό το βόδι γιατί είχες βάλει στο μάτι την πρίκα της. Τότε ήσουν με τα σύς και με τα σας. Σιγάρε την πρίκα που πήρα για μια στέρφα που δεν πρόκειται να μου χαρίσει ποτέ από γόνους. Βαγγέλη. Δεν ανησυχώ. Θα κάνεις από γόνους με καμιά άλλη. Με καμιά από αυτές που γυρνά στα βράδια στο μεγάλο χώρι. Σταματήστε, δεν είναι ανάγκη να μάθει τα χαίρια μας όλος ο κόσμος. Και γιατί όχι. Εμπρός στον δρόμο που χάραξε η Πρωτεμουσιάνα. Άντε, ας σκορπίσω κι εγώ 5-6 μπάσταρδα, ε. Πάστε πια. Πάστε. Από αυτή τη στιγμή είσαι εχθρός μου. Θα φροντίσω να σε εξορίσω από το χωριό και εσένα και την Πρωτεμουσιάνα! Μακάρι! Άλλο που δεν θέλω να εξορίσω μαζί της, με τέτοιο κόμματο! Συγκινηγά στον κόμματο. Εδώ όμως εγώ είμαι ο κομματάρχης. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πάτερ Άγιε, ευλόγησον. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Λοιπόν, παιδιά μου, σας εύχομαι καλή χρονιά και καλή φώτιση. Και κάθε Κυριακή να έρχεστε στην εκκλησία, όχι ύπνο και λούφα, αλλά να παρακολουθείτε τη Θεία Λειτουργία. Γιατί εγώ παιδιά μου, σας πάω. Και ευκαιρία, έχω ακούσει ένα καινούριο ανέκδοτο. Όχι ανέκδοτο πρώτη μέρα στο σχολείο να τους πάει όλη χρονιά γελώντας την τάξη. Έχουμε αυστηρό πρόγραμμα φέτος. Αλλά να, βλέπω να έρχεται ο αγαπητός ευεργέτης και δήμαρχος του χωριού μας, Περίανδρος Πόποτας. Πάτερ μου, κύριε δάσκαλε, κύριε δάσκαλε. Και τώρα, δήμαρχε, θα σας παρακαλούσα να μας βγάλετε έναν από τους ωραίους σας λόγους. Ευχαριστώ, κύριε δάσκαλε. Αγαπητά μου παιδιά, έχετε την τιμή να κατάγεστε από το ηρωικό Κολοκοτρονίτσι. Σαν γνήσια, λοιπόν, Κολοκοτρονίτσο τόπουλα, πρέπει να φανείτε αντάξια της κληρονομιάς σας. Θέλω να θυμάστε ότι παλεύουμε όλοι για να είναι το χωριό μας πρότυπο ήθους. Γι' αυτό πρέπει να μην αντιμιλάτε στους δασκάλους σας και στους γονείς σας, να μελετάτε αγώγιστα και να μην αργείτε το πρωί στο σχολείο. Πάνω απ' όλα, δεν θέλω να ξεχάσετε ποτέ το σύνθημά μας. Τάξεις και ηθική. Τάξεις και η... Εσείς εδώ. Η κόρη σας δεν είναι γραμμένη. Δεν απευθύνομαι σε εσάς. Απευθύνομαι σε όλους τους άλλους. Καταγγέλλω τον αποκλεισμό της κόρης μου από το δημοτικό σχολείο του χωριού. Και πριν φτάσω στον Υπουργό Παιδείας για να διαμαρτυρηθώ, επικαλούμε την ανθρωπιά όλων σας απέναντι στο ρατσισμό που υφίσταμε τόσο εγώ, αλλά κυρίως το αθώο μου παιδί. Τι συμβαίνει, κυρία δασκάλα? Είναι γεγονός ότι δεν εγγράφεται το παιδί στο σχολείο μας? Ναι, παπά μου, και αυτό δεν είναι δίκαιο. Φαντάζεστε να μην γράφανε στο σχολείο το μικρό Χριστούλη επειδή δεν ήταν κανονικό παιδί του Ιωσήφ? Να μην μπλέκουμε τα κουτιά με τα φασόλια. Αλλά αδελφοί, εκτός του ότι είναι αντιχριστιανικό να μην γράψουμε το παιδί στο σχολείο, είναι και παράνομο. Δεν ξέρω αν είναι παράνομο, πάτερ Τριαντάφυλλε, αλλά εμείς το κάνουμε για το καλό μας. Για το καλό το δικό μας, αλλά κυρίως για το καλό της μικρούλας. Γιατί είναι για το καλό της μικρούλας? Γιατί δεν είναι πρέπον σε μια τόσο τρυφερή ηλικία να αλλάζει συνεχώς σχολικό περιβάλλον. Μα δεν θα ξαναλλάξει. Εδώ θα είναι το σπίτι της, εδώ θα είναι και το σχολείο της. Άκουσε, κοπέλα μου. Εσύ έβλεπες την τηλεόραση στα reality της και νομίζεις ότι ήρθες εδώ για να παίξεις τη φάρμα.
Σε πληροφορώ λοιπόν ότι η ζωή στο χωριό είναι πολύ δυσκολότερη από ό,τι νομίζεις και σύντομα θα τα βρεις μπαστούνια και θα αναγκαστείς να φύγεις. Και εγώ σε πληροφορώ, δήμαρχε, ότι είμαι από τις γυναίκες που τους αρέσουν οι προκλήσεις. Αμά πεισμόσω εγώ, δεν κάνω πίσω με τίποτα. Ήρθα και θα μείνω. Δεν θα μείνεις. Στο υπογράφω εγώ. Ο περίανδρος Πόποτας. Σε γελάσαν Πόποτα. Δεν θα φύγω ουδε Πόποτα.